Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας 7 με 11 Απριλίου, όπως καταγράφησαν από το Sigma Live. Συναντήσεις με ευρωπαϊκό και αμερικανικό παράγοντα είχε αρχές της εβδομάδας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τη Δευτέρα συζήτησε με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Διεύρυνση, Στέφαν Φούλε, τα θέματα της ενεργότερης εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αναγνώρισης της σημασίας των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Την επομένη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών, Ερικ Ρούμπιν, με τον οποίο συζήτησε το πακέτο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με αιχμή του δώρατος την αμόχωστο. Σειρά νομοσχεδίων που θα ρυθμίζουν το θέμα της κύριας κατοικίας επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Η προστασία της κύριας κατοικίας τέθηκε επιτάπητο στη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας. Σύμφωνα με τον Βίκτορα Παπαδόπουλο, σε λίγες εβδομάδες αναμένονται ανακοινώσεις αναφορικά με την εξαγγελία Αναστασιάδη για το γνωστό ενίκιο αντί υποθήκης. Επί τούτου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής με στόχο την επανεξέταση του ζητήματος σε συνεργασία εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, ώστε να μην προκύψουν, όπως τονίζει, μη αναστρέψιμα δεδομένα σε βάρος της οικονομίας. Ο πρόεδρος τώρα του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας έβαλε στο τραπέζι τη συζήτηση στο ενδεχόμενο αγοράς από το κράτος των μη εξυπηρετουμένων δανείων εκείνων των κοινωνικών ομάδων που δεν ευθύνονται για την μη αποπληρωμή τους. Στο μεταξύ, στη θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου διορίστηκε ο Παύλος Ιωάννου, σύμφωνα με τον οποίο ο ρόλος του Επιτρόπου είναι να διορίζει διαμεσολαβητές, οι οποίοι θα λειτουργούν σαν καταλήτες μεταξύ του οφειλέτη και του δανειστή για την επιτυχή αναδιάρθρωση του δανείου. Στον απόϊχο της επιτυχούς εξόδου της Ελλάδος στις αγορές, επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποίησε την Παρασκευή η καγκελάρης της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα εμφορίας για την ελληνική κυβέρνηση λόγω της πολύ ισχυρής ζήτησης από το επενδυτικό κοινό για το πενταετές ομόλογο, αλλά και ανησυχίες μετά την τρομοκρατική ενέργεια την Πέμπτη το πρωί με ισχυρή έκρηξη αυτοκινήτου έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πάντως, η έκρηξη σήμανε συναγερμό στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Η έκρηξη σημειώθηκε 5 λεπτά πριν από τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Η έκρηξη του παγιδευμένου με εκρηκτικά οχήματος ήταν ισχυρή, ενώ από θαύμα γλίτωσαν δύο γυναίκες που πέρασαν από το σημείο της έκρηξης μόνο λίγα δευτερόλεπτα πριν. Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές αφήνει ένα αισιόδοξο μήνυμα και για την Κύπρο. Όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, οι αποδόσεις του κυπριακού χρέους είναι ήδη σε τέτοια σημεία που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στις αγορές νωρίτερα και από το στόχο που έθεσε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Εξάλλου, ο Χάρης Γεωργιάδης εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να προστατεύσει με συγκεκριμένες κινήσεις και όχι με λόγια τις οικογένειες αλλά και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας λόγω της οικονομικής κρίσης. Η ανάληψη των καθηκόντων μου ως διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας στην Κύπρο αποτελεί εξαιρετική τιμή για μένα, δήλωσε κατά την ανάληψη των καθηκόντων της η Χριστάλα Γεωργάτση. Συναισθάνεται, είπε, τις προσδοκίες που υπάρχουν για χρηματοοικονομική σταθερότητα και έξοδο από τα προβλήματα στην οικονομία. Επίσημα ανέλαβε καθήκοντα την Παρασκευή 11 Απριλίου. Με ταυτόχρονη διερμηνία στα ελληνικά, ο τουρκοκύπριος αρθρογράφος Ενέρ Λεβέντ ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του για τις ευρωεκλογές, παρουσιάζοντας παράλληλα τις θέσεις της εκστρατείας του. Επανατώνησε δε ότι αν κερδίσει τις εκλογές, θα κερδίσουν και οι Ελληνοκύπριοι. Σε ισόβια κάθερξη καταδίκασε το κακουργιοδικείο τον Γιώργο Ανδρέου, 35 χρόνων από τη Ξυλοφάγου, για φόνο εκπρομελέτης του Παντελή Αντωνίου Ρόπα, 66 χρόνων, οδηγού ταξί από τη Σωτήρα. Το έγκλημα είχε διαπραχθεί στις 8 Οκτωβρίου 2013. Ο άτυχος 66χρονος ήταν πατέρας 4 ιών, ένας εκ των οποίων ήταν παντρεμένος με την αδελφή του υπόπτου. Την παραχώρηση πασχαλινού επιδόματος σε συνταξιούχους για το 2014 αποφάσισε κατά την τελευταία του συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλιο. Το ύψος του επιδόματος, όπως και τα εισοδηματικά κριτήρια που θα ισχύσουν, θα είναι τα ίδια με αυτά που ισχύαν το 2013, δηλαδή το ύψος του επιδόματος θα ανέρχεται στα 190 ευρώ, ενώ το εισοδηματικό κριτήριο για μονίδι νοικοκυριό δεν θα ξεπερνά τα 6.500 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη το πρωί ο αγαπημένος ηθοποιός Ανδρέας Μουσουλιώτης, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και έδινε μάχη με την επάρατη νόσου. Ο προσωπικός λογαριασμός της συζύγου του Λουκίας Μιχαήλ στο Facebook γέμισε με συλληπιτήρια από φίλους, συγγενείς, συνεργάτες αλλά και θαυμαστές του αγαπημένου ηθοποιού. Η κηδεία του τελέστηκε το Σάββατο από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλή.
Πάμε τώρα εκτός συνόρων. Περίπου 20 Αμερικανοί μαθητές και τουλάχιστον ένας ενήλικας τραυματίστηκαν από έναν άλλο μαθητή, ο οποίος τους μαχαίρωσε σε λύκειο κοντά στο Πίτσμπουργκ στην πολιτεία Πενσιλβάνια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ενώ σύμφωνα με διευθυντικό στέλεχος νοσοκομείου της περιοχής, απειλείται η ζωή άλλων 4 τραυματιών. Μετά τον Bush, παπούτσι φαίνεται να έφαγε και η Χίλαρη Κλίντον, σύμφωνα με την εφημερίδα Las Vegas Review. Μια γυναίκα εκτόξευσε αντικείμενο σε Χίλαρη Κλίντον, πιθανόν παπούτσι, κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Las Vegas. Η Κλίντον απέφυγε το αντικείμενο και αστειεύτηκε γι' αυτό σε σχόλια που έκανε αργότερα από το ξενοδοχείο. Η διαδηλώτρια συνελήφθη. Αμερικανοί και Μεξικανοί επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να δημιουργήσουν στο εργαστήριο γυναικείους κόλπους από τα κύτταρα γυναικών που είτε είχαν αφύσικο κόλπο είτε δεν είχαν καθόλου. Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό επίτευγμα στο πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής, η οποία φιλοδοξεί να καταστήσει κάποτε περιττή τη δωρεά οργάνων για μεταμόσχευση, καθώς έχει ήδη αναδημιουργήσει στο εργαστήριο διάφορα όργανα όπως τραχείες, ουροδόχους κύστες και ουρίθρες. Εξάλλου, μια δεύτερη ελβετική επιστημονική ομάδα για πρώτη φορά αναδημιούργησε στο εργαστήριο ρουθούνια μύτης. Και να αλλάξουμε κλίμα, τα βραβεία Madame Figaro γυναίκες της χρονιάς 2013 που παρουσίασε η Shiseido τίμησαν ακόμα μια χρονιά τις γυναίκες που διακρίθηκαν και διέπρεψαν τη χρονιά που μας πέρασε. Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, η Madame Figaro διοργάνωσε το θεσμό Γυναίκες της Χρονιάς που αναδεικνύει και επιβραβεύει τις Κύπριες γυναίκες. 14.875 αναγνώστριες του πρώτου γυναικείου περιοδικού της Κύπρου ψήφισαν και ανέδειξαν τις πρώτες ανάμεσα στις ίσες γυναίκες της χρονιάς 2013. Οι απόλυτοι και μοναδικοί κριτές του θεσμού ήταν οι αναγνώστριες της Madame Figaro. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που πέρασε, όπως καταγράφησαν από το Sigma Live.